Να σε ρωτήσω, η συνταγή είναι τη γιαγιά σου? Όχι, δεν είναι τη γιαγιά μου. Ωραία. Είναι δικιά σου? Είναι δικιά μου, την έχω εξελίξει εγώ. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα μπαχαρικά, τα πασχαλινά. Μαστίχα μέσα. Ναι. Τέλειο με μαστίχα. Και μαστίχα και μαχλέπι και κάρδαμα. Είναι, κοιτάξτε πόσο ωραίο. Είναι και μαλακό. Εδώ, αγάπη σε μένα. Λοιπόν, ανοίγει τόσο ωραία, αλλά έχει μέσα, είναι και σκληρό απ' έξω και λίγο μαλακό μέσα, έτσι όπως μου αρέσει. Να δούμε τις καρτούλες. Πάμε. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, πραγματικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 800 με 820 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. 250 γραμμάρια βούτυρο, μία πλάκα δηλαδή, την οποία θα τη λιώσουμε. Φανταστικά, φανταστικά. Χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 3 αυγά ολόκληρα, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 8 γραμμάρια baking powder, 3 βανίλιες, 3 γραμμάρια μαστίχα χείου, 3 γραμμάρια μαχλέπι, 2 γραμμάρια κάρδαμο, 1 αυγό για την επάλυψη και λίγη ζάχαρη άχνη, εάν το επιθυμούν οι φίλοι μας. Λοιπόν, αυτή είναι, να δείξουμε λίγο εδώ, αυτό είναι το έτοιμο το ζυμάρι. Ωραία. Και τώρα να το φτιάξουμε. Θα έρθω εγώ τώρα, θα πάρω μια φορά τον κάδο που περίμενε. Πάρω μια φορά τον κάδο, θα ρίξω εδώ τα υλικά και θα εξηγήσω. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε στον κάδο μας αρχικά. Αν δεν βοηθήσω, έχουμε... να πλάσω, ξέρω. Θα σου δώσω εγώ γαντάκια. Αλλά σου λέω γενικό. Πλάθω κουλουράκια, αυτό θέλω να βάλετε μετά, δύο χεράκια. Ο φουρνός θα τα ψήσει, το σπίτι θα μυρίσει. Λοιπόν, βάζω μέσα στον κάδο την ζάχαρη άχνη και τα αυγά. Και... Ωραία. Όλα τα μυρωδικά. Εννοώ την... Είστε φανταστικοί. Το μαχλέπι, την μαστίχα, το κάρδαμο και τις βανίλιες. Όλα μαζί. Θα σας δώσω γάντια. Ναι, με. Ορίστε. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Από περιστά. Θα ξαναδείς. Όντως, Φίλιππε, άνοιξε. Ξέρεις πόσο ωραία σε βίνω τον delivery στα πιάτα. Και καμιά φορά μου λες τρώσε, του λέω γιατί θα βάλουμε και πιάτα. Έλα ρε, του λέω. Θα τα φάμε να με τα πλένουμε μετά. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα να χτυπάω την ζάχαρη άχνη, όλα τα μπαχαρικά με τα αυγά. Ωραία. Θα ανεβάσω εγώ λίγο τη θερμοκρασία εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το ταψάκι. Και εσύ εδώ μπορείς να ξεκινήσεις κιόλας. Ωραία. Λέω ξανά. Άρα τα βάζεις όλα μαζί. Νομίζω το τσουρέκι είναι αυτό που τα θέλει χωριστά τα υλικά. Το τσουρέκι είναι άλλη διαδικασία. Αύριο. Ωραία. Αύριο θα δείξουμε. Αύριο. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το αφήσω να χτυπήσει. Ναι. Όταν χτυπηθεί πολύ πολύ καλά, θα πάω εκεί με το βούτυρο, με το baking powder και με το αλεύρι. Και όσο εγώ θα δείχνω εδώ ολόκληρη τη συνταγή, εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ να πλάσεις κουλουράκια. Σου έχω εδώ τώρα ζυγαριά ακριβίας. Αν θέλεις, εγώ έχω κάνει. Δύο δόσεις. Η μία δόση είναι με 30 γραμμάρια ζυμάρι και η άλλη είναι με 50 γραμμάρια. Τα 50. Λοιπόν, αν δεν θέλεις, αν οι φίλοι μας δεν θέλουν να τα ζυγίσουν, εγώ επειδή είμαι λίγο ψήρα σε αυτά, ναι, μπορούν να τα κάνουν με το μάτι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ωραία, κάνω εγώ, εσύ πήγαινε από εκεί. Λοιπόν, σου δώσω τώρα λίγο... Θα τα αφήσεις εσύ συνέχεια. Θα το φτιάξω, μην αγχώνεις. Ωραία, για ξεκίνα. Εγώ εδώ. Ωραία, κάτσε να μετρήσεις. 80, Παναγία μου. Δείχνω εγώ εδώ, συνεχίζω. Ναι, κανονικά. Ωραία. Σύνταχο, όταν θα αρχίσει να αφρατέψει η ζάχαρη, η άχνη με τα αυγά, καντά, θα αρχίσω να προσθέτω σταδιακά και το βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει. Σιγά σιγά, όχι όλο μαζεμένο. Επίσης, να πω το εξής. Εάν οι φίλοι μας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν έχουν κάδο και μίξερ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τα κάνετε πολύ απλά στο χέρι. Παλιά δηλαδή που δεν είχαν ούτε μίξερ ούτε τίποτα, δεν κάνανε κουλούρια. Μια χαρά τα κάνανε. Η γιαγιά μου στο χέρι τα φτιάχνει. Έτσι. Και τα φτιάχνει υπέροχα. Α, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Παραδοσιακά τα κουλουράκια έχει τη συνταγή από τη Σμυρνή. Γιατί τα λέμε σμυρναϊκά. Αλλά είναι. Νομίζω ότι. Για πες μας, Χρήστη, εσύ που ξέρεις. Ωραία, καταρχήν τα σμυρνέκα κουλουράκια δεν έχουν μέσα ξύσμα πορτοκαλιού και τα υπόλοιπα. Okay. Αλλά έχουν λίγη κανέλα, λίγο μπουκάλι. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το παίρνεις, το βάζεις πάνω στο ταψάκι. Ωραία. Καρά. Αυτό δεν είναι πλεξούδα. Όχι. Το είναι σαλιγκάρι. Ωραία. Εσύ τώρα τι ρίχνεις εκεί. Εδώ τώρα έχω ρίξει και το βούτυρο και τώρα θα ρίξω το ξύσμα πορτοκαλιού. Ωραία. Το πορτοκάλι. Έχω το αλεύρι μου εδώ. Το baking powder και τη μαγειρική τη σόδα.
Τώρα θα κατεβάσω λίγο την ταχύτητα και θα αρχίσω να προσθέτω. Έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι μας. Είναι για όλες τις χρήσεις αυτό που χρησιμοποιείς. Για όλες τις χρήσεις χρησιμοποίησα. Και σταδιακά. Όχι. Ένα απλό για όλες τις χρήσεις. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε μέσα. Ακόμα έχω το σύρμα στον κάδο. Γιατί το βάζεις με το κουτάλι, λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο, για να αρχίσει να χτυπιέται. Θα προσθέσω και το baking powder και τη μαγειρική σόδα. Mm-hmm. Εδώ. Είναι χτες το βράδυ τα έφτιαξα. Είναι δοκιμασμένο το πολύ, γι' αυτό λέω, ανάλογα με το αλεύρι, από 800 έως 820 γραμμάρια αλεύρι. Πολύ ωραία. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Είναι φανταστικά, είναι πεντανόστιμα. Θα βάλουμε όλη την ποσότητα από το αλεύρι και αυτό θα αρχίσει να σφίγγει. Σε κάποιο σημείο και μετά, εδώ ας πούμε τώρα, αν θέλουν οι φίλοι μας. Είναι αρκετά τώρα, δεν είναι πολύ σφιχτό. Πόση ώρα θέλει για να σφίξει χτύπημα? Όταν θα προσθέσω όλο το αλεύρι, θα σφίξει. Σωστά. Θα γίνει ένα ζυμάρι. Ωραία. Θα το ζυμώσουμε λίγο με το χέρι, mm-hmm. θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε ένα μισάωρο. Δεν θέλει παραπάνω. Τέλεια. Δεν είναι από τα ζυμάρια που θέλουν πολύ, πολύ ώρα ξεκούραση. Ωραία, υπέροχο. Να, εδώ μπορούμε να το προσθέσουμε αυτό μέσα. Δηλαδή ούτε ψυγεί όλο το βράδυ. Τίποτα. Να το ζυμάρι, εδώ είναι. Μία που το φτιάξετε, μία που το αφήνετε μισή ώρα. Λοιπόν, και ξεκινάτε κατευθείαν να πλάτε τα κουλούρια. Ωραία, έλα λίγο να μας δείξεις. Θα έρθω από εκεί εγώ τώρα. Δεν κάνω εγώ τα δικά μου εδώ. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, όπως είπα πριν, εγώ έφτιαξα δύο δόσεις. Η δόση που έφτιαξα χτες, ζύγισα το κάθε ζυμάρι να είναι 30 γραμμάρια. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Δεν σε λιγώνει, είναι τόσο όση η ποσότητα. Και αυτά που έφτιαξα σήμερα είναι 50 γραμμάρια. Ξαναλέω, αν δεν έχετε ζυγαριά ακριβίας, με το μάτι, παιδιά, δεν έγινε κάτι. Πάμε εδώ τώρα. Γαντάκια. Και αρχίζετε να ανοίγετε σταδιακά. Τώρα μπορείτε να φτιάξετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Πάμε. Είναι πιο χοντρό τώρα το ζυμάρι αυτό. Εγώ έφτιαξα σαλιγκάρια, πλεξούδες. Για να φτιάξω μια πλεξούδα. Αυτό. Mm-hmm. Και τα φέρνουμε μια φορά, τα ρολάρουμε μια φορά, για να μείνει το σχήμα όπως είναι. Πάμε να φτιάξουμε ένα σίγμα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εντάξει, εγώ όταν ήμουν ένα παιδάκι, παρόλο που δεν το είχα καθόλου με την κουζίνα, προσπαθούσε η κακομοίρα η μαμά μου. Έλα λίγο εγώ όπως συντονιζόμουνα. Με τη μαμά μου φτιάχναμε κουλουράκι το Πάσχα. Είναι μια πολύ ωραία και δημιουργική απασχόληση να κάνετε μαζί. Συμφωνήσω μαζί σου. Το σίγμα. Και καλά τώρα σίγμα. Ναι. Α, έτσι αυτό, ναι. Αυτό. Η δόση που έκανα αυτή με τα 30 γραμμάρια μου βγήκανε νομίζω 52 κουλουράκια. Εάν ωραία. Τα θέλετε πιο μπαμπάτσικα θα σας βγουν πιο λίγα. Πόση ώρα τα φέρνουμε στο πουρνό? Αυτό θα πω τώρα. Θα τα λείψουμε από πάνω με ένα αυγό για να πάρουν ωραίο χρώμα. Και θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για... Ανάμεσα από 17 και 20 λεπτά. Τόσο γιατί λίγο. Το λέω αυτό εκεί, είναι τόσο θεά. Λίγο. Δεν θέλει παραπάνω να προσέξουν για να μην αρπάξουν τα κουλούρια. Και είναι έτοιμα. Υπέροχα. Αυτά. Υπέροχα. Λοιπόν, είσαι καταπληκτική.